τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Χαλκιαδάκη. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο λίγο στο περιεχόμενο του ρεπορτάζ μας έδωσε ο Νίκος ο Πετάσης αναφορικά με το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στην Ανατολική Κρήτη και κυρίως σε περιοχές όπως η Ιεράπετρα και η Σιτία. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε, ότι μην ξεχνάμε ότι τώρα αυτή τη στιγμή ανοίγουν όλα τα ξενοδοχεία, το πλήθος των ξενοδοχείων. Οπότε σίγουρα υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία πριν 15 μέρες ή την περίοδο του Πάσχα ήταν γεμάτα και τώρα αυτή τη στιγμή είναι μισά. Ναι. Λογικό είναι, όταν είναι μάλιστα τέτοιου μεγέθους 700 και 800 ανθρώπων. Αλλά αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία της Κρήτης. Οι επικαιρότητες είναι αρκετά καλές, για τα αρχές του Μάη είναι πάρα δεν πολύ καλές. Δεν ξεπερνούν το 75% περίπου. Μα είναι καλές οι επικαιρότητες, 75%, παιδιά. Ναι, αλλά υπάρχουν να δούμε και γεμάτα το ποσοστό των επιχειρήσεων σε οποίες καταγράφεται αυτό το ποσοστό. Δηλαδή είναι μόνο ένα 5-10%. Ίσως περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, η πληρότητα αυτή τη στιγμή, όταν υπερβαίνει το 60%, είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί είναι αρχές του Μάη. Μην ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις άνοιξαν τώρα. Τούτη τη εβδομάδα ή την περασμένη εβδομάδα. Οπότε, μέχρι να έχουν μια καλή πληρότητα, θα περάσει κάπως καιρός. Σίγουρα 2-3 εβδομάδες. Οι πτήσεις συνεχίζονται κανονικά. Έχουμε τη εβδομάδα περίπου, την ημέρα, έχουμε 30 με 40 πτήσεις και τα Σαββατοκύριακα 70 με 80. Οπότε ο κόσμος έρχεται, είναι γεμάτα τα αεροπλάνα από ό,τι μαθαίνω από το αεροδρόμιο και οι πληρότητες κάθε μέρα και αυξάνονται. Από τις 15-20 Μαΐου θα γεμίσουν τα περισσότερα ξενοδοχεία ή θα έχουν μια πληρότητα της τάξης άνω του 75-80%. Οπότε αναφορικά με το πορτοφόλι, με την αγοραστική δύναμη των επισκεπτών, έχετε εικόνα? Αυτό δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Αλλά τι πακέτα είναι αυτά τα οποία έχουν κλείσει? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα πακέτα είναι όλα αυξημένα. Μην ξεχνάμε ότι λόγω ενέργειας. Είναι λόγω οι τιμές του εισιτηρίου, του αεροπορικού, μία, ναι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Περίπου 15 με 20% και έχουν βάλει και τα ξενοδοχεία αρκετές αυξήσεις της τάξης του 10 με 15% πάνω στις τιμές τους από αυτές που είχαν. Οπότε και αυτό είναι σύνολο πακέτου περίπου, έχουμε ένα 25% από πέρυσι. Μάλιστα, οπότε, πάνω. Πάνω. Οπότε σίγουρα θα έχουμε και καλύτερους πελάτες βέβαια, γιατί ο πελάτης ο οποίος πληρώνει αυτό το ποσό είναι σίγουρα καλύτερος από αυτό που δεν μπορούσε να το πληρώσει. Υπάρχει μια αποστροφή, μια παγωμάρα της γερμανικής αγοράς στο τελευταίο διάστημα? Δεν θα το έλεγα. Η γερμανική αγορά προς το παρόν δείχνει ότι πάει καλά. Όπως και η Βρετανία. Και η Βρετανία. Στο μήνα, εγώ έχω τα στατιστικά του μήνα Απριλίου, έχουμε αυξήσεις. Περίπου 11% ήταν οι αυξήσεις του αεροδρομίου παραπάνω από τον περσινό και ήταν και πάνω από το 19. Οπότε στην ουσία πάμε καλώς. Από εκεί και πέρα, η ροή των κρατήσεων συνεχίζεται κανονικά. Από ό,τι ακούω εγώ με τα πρακτορία που μιλάω και σίγουρα μια φορά τη βδομάδα, η ροή πηγαίνει αρκετά καλά. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα έχουμε από τα τέλη Μάη μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη θα έχουμε μια γεμάτη Κρήτη και γεμάτα ξενοδοχεία, έτσι ώστε να περάσει ο κόσμος και ο κόσμος καλά και εμείς που κάνουμε τις επιχειρήσεις μας θα είμαστε ευχαριστημένοι. Επιχειρήθηκε ένα άνοιγμα και μέσα από την συμβολή της περιφέρειας Κρήτης προς τη σκανδιναβική αγορά. Έχουμε τα πρώτα ωφέλη, τι εικόνα έχουμε? Η σκανδιναβική αγορά, επειδή προς το παρόν πηγαίνει από τη μεριά των Χανίων. Οι Σκανδιναβοί που έρχονται από τη μεριά την Ανατολική είναι λίγοι. Υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης των Σκανδιναβών που έρχονται από την Ανατολική πλευρά, είναι περίπου ένα 15 με 20% και αυτό που πηγαίνει στη Δυτική πλευρά είναι το 80%. Οπότε εκεί μοιράζεται η πίτα στην ουσία. Οι Σκανδιναβοί και αυτοί πηγαίνουν αρκετά καλά όταν δούμε τις κρατήσεις τους.
Μην ξεχνάμε ότι η Σκανδιναβία, ας πούμε, στο νότιο τομέα έχουν και ένα ξενοδοχείο μεγάλο δικό τους, με 1500 κρεβάτια, και πάνε μόνο εκεί πέρα, στην ουσία, το κομμάτι εκεί. Ναι. Επίσης, πηγαίνει και στη Σιτία, προς τη Σιτία, ένα αρκετά καλούτσικο κομμάτι, και προς στο ανατολικό τελείως κομμάτι της Κρήτης, που είναι Βάη και λοιπά. Εκεί η Σκανδιναβία είναι περίεργη αγορά. Συνήθως. Ποιες εξελίξεις στο μέτωπο του συνδέσμου ξενοδόχων σε παγκρίτο επίπεδο? Αυτή τη στιγμή είναι όλοι μέσα, εκτός των Ομοχανίων και επίσης και τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος Άγιος Νικόλαος στην ουσία δεν έχει ένωση. Στον Άγιο Νικόλαο έχουν να γίνουν εκλογές από το 2006 ή 2007. Στην ουσία είναι ακέφαλος ο Άγιος Νικόλαος. Οι άλλες δύο ενώσεις του νομού Λασιθίου, της Ιεραπέτρας και της Σιτίας, ναι, είναι μαζί μας. Οι δύο ενώσεις του Ρεθύμνου, Νότιο Ρέθυμνο και Ρέθυμνο, είναι μαζί μας. Το Ηράκλειο είναι μαζί. Τα Χανιά είπαν ότι μετά, όταν διαβάσουν το καταστατικό το καινούριο, θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα κοιτάζομαι και τι θα γίνει με το υπόλοιπο του Αγίου Νικολάου, αν μπορέσει κάπως να μπει μέσα. Μάλιστα. Διανύουμε προεκλογική περίοδο και θέλω να σας ρωτήσω, Πρόεδρε, αν είστε ικανοποιημένος από τις μέχρι και σήμερα αναφορές των υποψηφίων και σε τοπικό επίπεδο, να φέρουμε στους υποψήφιους βουλευτές και κεντρικά από τους πολιτικούς αρχηγούς, το πώς αντιλαμβάνονται την επόμενη μέρα στο τουριστικό προϊόν. Στο πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και βέβαια αν έχουν δώσει απαντήσεις πάνω σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου πλούτου για την τοπική οικονομία μας. Ένα από τα θέματα είναι η στελέχωση, η υποστελέχωση, που και σήμερα και φέτος καταγράφεται. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο προσωπικό και στην ουσία θα ήταν ένας κύριος παράγοντας να ξεκινήσουν οι σχολές ξανά, είτε να γίνει κάτι καινούριο. Μα δεν γίνεται κάτι καινούριο, Πρόεδρε. Γιατί... Δηλαδή, στο ίδιο έργο θεατές και εμείς δημοσιογραφικά καλύπτουμε τα ίδια και τα ίδια και δεν υπάρχει εξέλιξη. Γιατί αν γίνει κάτι. Στην ουσία, από εδώ έπρεπε να βγαίνουν τα στελέχη του τουρισμού και όχι από την Ελβετία, είτε την Αυστρία, είτε δεν ξέρω κι εγώ από ποια χώρα. Εδώ έχουμε τόσα εκατομμύρια τουρίστες που στην ουσία η Ελλάδα μας έπρεπε πρώτη να είναι στις σχολές και να βγάζει τα στελέχη, τα σωστά στελέχη. Και τι γίνεται, το αντίθετο? Τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται και δεν βλέπω και να γίνεται κάτι. Και δεν υπάρχει αναφορά, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και σήμερα από κανέναν προεκλογικά. Εκτός αυτού, έχουμε επανειλημμένως πει και στους νυν υπουργούς, ναι, και στους τέος υπουργούς, πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε την επιμήκυνση της σεζόν. Το λέμε από εδώ και 7-8 χρόνια μας ζητάνε τη γνώμη μας, στέλνουμε τα υπομνήματα, δεν εφαρμόζουν κάτι. Μα όταν δεν ακούς τους υπεύθυνους του τουρισμού ή τους ηθήνοντες, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος υπουργός από μόνος του να μπορεί να βρει λύσεις, είτε υφυπουργός χωρίς τους συμβούλους του και χωρίς τους φορείς. Οι φορείς θα του πούν τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Και πιστεύω εκεί πρέπει να το εστιάσουμε περισσότερο για να δούνε γιατί μπορούμε να έχουμε παραπάνω τουρισμό, παραπάνω μήνες τουρισμού. Αλλά πρέπει να γίνουν ορισμένες κινήσεις. Όπως να επιδοτηθούν οι εταιρείες, ας πούμε, οι αεροπορικές εταιρείες που φέρνουν τον κόσμο. Να εστιάσουμε λίγο στην κατάσταση που διαμορφώνεται στο κομμάτι της στελέχωσης. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους ξενοδοχεία. Μέσα στο Μάιο αναμένεται να ξεκινήσουν όλα, έτσι δεν είναι, να ανοίξουν όλα. Αλλά ναι, ανοίξουν με προσωπικό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σχεδόν έχουν ανοίξει όλα. Είναι ορισμένα τα οποία είναι υποκατασκευή. Τα οποία και σε ποιους τομείς καταγράφονται οι ελλείψεις και η υποστελέχωση? Οι ελλείψεις και η υποστελέχωση καταγράφονται σε τομείς όπως είναι η καθαριότητα και σέρβις. Που θα μπορούσε να έχει βρεθεί λύση σε αυτό το πράγμα. Είτε από άλλες χώρες, είτε δεν ξέρω γιατί. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή και οι συμβάσεις τηρούνται.
Υπήρχε μια συμφωνία με τους ξενοδοχείο υπαλλήλους. Ναι, υπάρχει, έχει γίνει μια πολύ καλή σύμβαση. Η αύξηση είναι αρκετά μεγάλη. Πιστεύω ότι οι συνθήκες εργασίας και διαμονής στα ξενοδοχεία έχουν γίνει πολύ καλύτερες. Οπότε, γιατί να μην έρθει ο κόσμος πίσω να δουλεύει στα ξενοδοχεία. Υπάρχει βέβαια το πρωτοσέλιδο σήμερα στη Νέα Κρήτη. Δεν ξέρω αν το είμαι σίγουρος το έχετε δει. Αναφορικά με το κλίμα το οποίο κυριαρχεί σε αρκετές επιχειρήσεις στην κουζίνα. Εφιάλτης στις κουζίνες αναφέρει η εφημερίδα μέσα από συγκεκριμένες καταγγελίες. Σας προβληματίζουν αυτά τα περιστατικά? Εγώ τώρα θα πω κάτι το οποίο είναι και λίγο οι δημοσιογράφοι που φουσκώνουν τα πράγματα σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή επειδή έχει επικεντρωθεί το θέμα, υπάρχει πρόβλημα στο προσωπικό. Κοιτάξτε, Πρόεδρε, για να βγει ένα πρωτοσέλιδο με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά και έχει να κάνει με τον όμιλο που εργάζομαι, σίγουρα υπάρχει ρεπορτάζ, σίγουρα υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία. Οπότε. Υπάρχει και συγκεκριμένη καταγγελία, δεν λέω, σίγουρα υπάρχει. Ναι. Και σίγουρα υπάρχει, αλλά και πρέπει αυτό να το καθημερινό που λέγεται γαλέρες στα ξενοδοχεία, μην πηγαίνετε να δουλέψετε, γίνεται ένα χαμό. Ελάτε, πηγαίνετε σε ορισμένα ξενοδοχεία να δείτε πώς δουλεύουν και πόσες ώρες δουλεύουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η κατάσταση σε κάποια από αυτά είναι προβληματική. Και σίγουρα πρέπει να αναδειχθεί. Και σίγουρα κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν και σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί λύση. Εγώ θα σας πω κάτι τώρα. Δεν σημαίνει κάτι επειδή η πλειονότητα των ξενοδοχείων είναι οι συνθήκες είναι ιδανικές και πολύ καλά κάνουν, θα πρέπει να μην ασχολούμαστε με τη μειοψηφία. Να σας πω κάτι που συνέβη στην επιχείρησή μου. Πριν μερικές μέρες έχετε μια κοπέλα που είναι στην καθαριότητα, ζητάει στην προϊσταμένη της ρεπό, της το έχει δώσει το ρεπό, την ημέρα που ήταν πάρει το ρεπό της το κόβει διότι ανοίγουμε μια καινούρια πτέρυγα. Πού είναι επίγον το ρεπό, τι είναι το επίγον, πρέπει να πάω λέει στη λαϊκή. Τώρα πόσο επίγον είναι στη λαϊκή, η κυρία μας πήγε στην επιθεώρηση. Επειδή δεν μπορούσε να πάει στη λαϊκή, συγγνώμη. Πάντως η συγκεκριμένη περίπτωση αυτά, δεν είναι αλλά επειδή. Υπάρχουν και τα άλλα. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι επειδή είχε πάει στη λαϊκή και. Αλλά υπάρχουν και τα άλλα όμως. Ναι, αλλά το άλλο δεν βγήκε στην φάνη και δεν ασχοληθήκαμε. Μα να σας πω κάτι. Υπάρχει και μια δημοσιογραφική κρίση και ένα ρεπορτάζ πριν βγει το οτιδήποτε. Το καταλαβαίνετε. Και το επιβεβαιώνω. Υπάρχουν και για μένα και τα δε. Γι' αυτό δεν βγήκε στην επιφάνεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σίγουρα το ρεπορτάζ τρέχει. Οι συσχετισμοί αλλάζουν και σίγουρα έχουμε να κάνουμε με ένα εύθραυστο προϊόν. Οπότε. Μικρό το καλάθι, έτσι λένε συνήθως. Και ταμείο στο τέλος. Ναι, σίγουρα ταμείο στο τέλος, οπωσδήποτε ταμείο στο τέλος. Απλώς πρέπει να δούμε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτό που λέμε οι γαλέρες και οι γαλέρες είναι τα ξενοδοχεία και δεν μπορούν οι άνθρωποι να αναπνεύσουν. Δεν βράζουν όλοι στο ίδιο καζάνι. Ελάτε σε ορισμένα ξενοδοχεία να δείτε πώς δουλεύουν. Και σας καλώ στη δικιά μου επιχείρηση, σε άλλους επιχειρηματίες της περιοχής. Ακόμα και μία περίπτωση λανθασμένης συμπεριφοράς να έχει στα χέρια του ένας δημοσιογράφος, το αντιλαμβάνεστε, καθώς πάνω κάτω συνεργάτες είμαστε, καθώς μας βοηθάτε σε καθημερινή βάση το ρεπορτάζ μας, είμαστε υποχρεωμένοι να το αναδείξουμε και για να μπορέσουμε να το αναδείξουμε υπάρχει και ένας τίτλος συνεπικουρικά που μας βοηθάει σε αυτό. Σίγουρα. Οπότε προχωράμε, εδώ είμαστε να κάνουμε το ρεπορτάζ και στη δουλειά σας. Λοιπόν,